Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Σε νέο κρεσέντο απειλών επιδόθηκε για ακόμη μια φορά ο Ταγίπ Ερντογάν. Οι τρελοί Τούρκοι θα έρθουν, προειδοποίησε ο Ερντογάν τη χώρα μας, επαναφέροντας τη ρητορική περί αποστρατιωτικοποίησης των νησιών. Όλα αυτά λίγες ώρες μετά τη συνάντηση Τσαβούσογλου Μπλίνκεν για τα F-16, που δεν εξελίχθηκε όπως η Τουρκία θα επιθυμούσε, με τις αντιδράσεις μάλιστα Αμερικανών βουλευτών που αντιτίθενται στο αίτημα της Άγκυρας να πυκνώνουν. Το φυσάει και δεν κρυώνει η Άγκυρα το φιάσκο της συνάντησης Τσαβούσογλου Μπλίνκεν, στο οποίο είχε επενδύσει ότι θα έπαιρνε έστω ένα θετικό νεύμα για τα F-16, αλλά και το ότι δεν θα τίθεται το θέμα για τον μπλόκο στην ένταξη Σουηδίας-Φιλανδίας στο ΝΑΤΟ. Χαρακτηριστικό του εκνευρισμού είναι οι άνευ προηγουμένου απειλές του Ερντογάν για εισβολή στα νησιά, απευθυνόμενος στον Κυριάκο Μητσοτάκη, επιβεβαιώνοντας το επιχείρημα της Αθήνας και των Ελληνοαμερικανών ότι αν η Τουρκία πάρει τα αμερικανικά μαχητικά, θα τα χρησιμοποιήσει εναντίον της Ελλάδας. Biz eli kolu bağlı mı duracağız? Bak Miçotakis, gene sağda solda konuşuyorsun. Şunu iyi bil. Eğer bir yanlış yapmaya kalkarsan, çılgın Türkler yürür bunu bilesin. Ama akıllı uslu durursan, bizim seninle işimiz yok. Τώρα, άλλος ένας Αμερικανός βουλευτής ήρθε να προσθεθεί στις αντιρρήσεις που έχουν εκφραστεί μετά τη διαρροή που θέλει την Αμερικανική κυβέρνηση να ετοιμάζεται να ενημερώσει επισήμως το Κογκρέσο για το αίτημα της Άγκυρας να αγοράσει και να αναβαθμίσει μαχητικά αεροσκάφη F-16. Ο Δημοκρατικός βουλευτής Ντέιβιτ Σισίλινι έβαλε στο στόχαστρο την αντισυμμαχική πολιτική της Τουρκίας, υποστηρίζοντας πως μια τέτοια συμπεριφορά δεν πρέπει να επιβρεβευθεί με νέα F-16. Υπό την ηγεσία του Ερντογάν, η Τουρκία συνεχίζει να απειλεί την Ελλάδα με πυράβλους, να αναστέλει την ένταξη της Σουηδίας και της Φινλανδίας στο ΝΑΤΟ, να θέτει σε κίνδυνο τα αμερικανικά στρατεύματα στη Συρία και να αγνοεί τα ανθρώπινα δικαιώματα και τους δημοκρατικούς κανόνες. Αυτή η συμπεριφορά δεν πρέπει να επιβραβευθεί με νέα F-16. Στις θετικές επιδόσεις της χώρας στον τομέα της οικονομίας, παρά τη διεθνή κρίση, εστιάζει η κυβέρνηση στο δρόμο προς τις διπλές κάλπες. Ενώ η αντιπολίτευση την κατηγορεί ότι αφήνει ανενόχλητη τα καρτέλ της εσχροκέρδειας. Στην πρώτη γραμμή της σύγκρουσης παραμένει το θέμα των υποκλοπών, μετά και τη νέα επιστολή Ράμου στη Βουλή, ενώ πολιτικούς κραδασμούς προκαλεί η δίκη στο ειδικό δικαστήριο για τις τηλεοπτικές άδειες. Τις θετικές επιδόσεις στο πεδίο της οικονομίας φέρνει στην πρώτη γραμμή η κυβέρνηση με τον Πρωθυπουργό από το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ του Νταβός να εμφανίζεται βέβαιος για την ανάκτηση της πολυπόθητης επενδυτικής βαθμίδας. The economy has been overperforming, which means that we have generated actually more fiscal space to support businesses and households. The question of reliability, stability, predictability is important these days for Greeks. For the first time they sense that the country has turned the corner. I don't think they would want to derail this path. Με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να επιλέγει την οικονομία ως πρώτο θέμα στον κύκλο των θεματικών συνεντεύξεων τύπου που εγκαινιάζει την ερχόμενη Δευτέρα, η ενίσχυση του εισοδήματος των πολιτών παραμένει στην κορυφή της ατζέντας και για τον ΣΥΡΙΖΑ, με τον Αλέξη Τσίπρα να ασκεί σκληρή κριτική στην κυβέρνηση. Είμαστε πρωταθλητές και στην ακρίβεια και στις τιμές του ρεύματος και στα καύσιμα, στη βενζίνη και στις τιμές του σούπερ μάρκετ. Πώς γίνεται αυτό? Κάποια στιγμή πρέπει να υπάρξει δικαιοσύνη, δηλαδή να υπάρξει ένα τέλος σε αυτή την εσχροκέρδεια για να μπορέσει να αναστάνει ο εργαζόμενος και οι επιχειρήσεις, οι μικρές και οι μεσαίες. Κατάθεση τροπολογίας από το ΠΑΣΟΚ για την αναστολή της αύξησης των ασφαλιστικών εισφορών ελευθέρων επαγγελματιών, προανήγγειλε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Να υπάρξει η μέγιστη δυνατή πίεση ώστε να υπερψηφιστεί η τροπολογία και όλοι αυτοί οι πολίτες να μην βρεθούν μπροστά σε αυτή τη νέα αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών. Φτάσαμε σήμερα να πεινάνε όχι μόνο αυτοί που έμειναν χωρίς δουλειά όπως τα χρόνια της οικονομικής κρίσης, αλλά και αυτοί που έχουν δουλειά, γιατί ο μισθός και το εισόδημα σήμερα δεν φτάνει ούτε για τα βασικά. Την ώρα που το υψηλό κόστος ζωής και η ακρίβεια βρίσκονται ψηλά στο δρόμο για τις κάλπες, οι υποκλοπές και η υπόθεση Καλογρίτσα συνεχίζουν να προκαλούν ισχυρές αναταράξεις στο πολιτικό σκηνικό. Έχουμε λοιπόν έναν ΣΥΡΙΖΑ ο οποίος κάνει αντιπολίτευση επί αστήρικτων δημοσιευμάτων, και τώρα έχουμε επωνύμως καταθέσεις και επίκληση μάλλον πολλών μηνυμάτων και έχουμε αφωνία. Σε εντόνη συγκάλυψη, το πεντάγωνο του κυρίου Φλόρου διακομωδείται, όπως αντιλαμβάνεστε, και όχι μόνο αυτό, η Βουλή αφήστε του κυρίου Τασούλα. Κύριε Μαρενάκη, μάλλον δεν θέλετε να ακουστεί. Δηλαδή. Είναι κορυφαίο λειτουργό. Ο ένας προσπαθεί να καλύψει τον κολλητό του κύριου Παπά, ο άλλος προσπαθεί να καλύψει τον ανιψιό του κύριου Δημητριάδη.
Τα στοιχεία ταυτότητας του 66χρονου ψευτογιατρού από την Αθήνα, ο οποίος έναντι αδράς αμοιβής εκμεταλλευόταν τον ανθρώπινο πόνο και υποσχόταν θεραπεία με βλαστοκύτταρα σε ασθενείς με σκλήνες κατά πλάκας και άλλες νευρολογικές παθήσεις, έδωσαν πριν από λίγο οι αρχές στη δημοσιότητα. Η παράνομη δράση του κρατά περισσότερα από 14 χρόνια, ενώ εκφράζονται φόβοι για δεκάδες ακόμη θύματα του. Νέες αποκαλύψεις για τη δράση του ψευτογιατρού που πουλούσε πανάκριβα ελπίδα σε ασθενείς με σκλήνηση κατά πλάκας και όχι μόνο, έρχονται στο φως μέσα από τις μαρτυρίες των θυμάτων του. Η απώλεια ενός προσφυλούς ατόμου είναι ήδη σε ένα πλήρωτο κενό στην οικογένεια. Μετά από αυτό έχασα και τη μητέρα μου από τη συναχώρηση μέσα σε μερικούς μήνες. Δηλαδή αυτό ήταν ένα πράγμα που μας έστρεψε όλη την οικογένεια. Μας υποσχέθηκε ότι μπορεί να κάνει τον αδελφό μου καλά και να περπατήσει. Έτσι έγινε η επαφή και ξεκίνησε τη θεραπεία αυτός, αφού μας ανάγκασε να σταματήσουμε τη θεραπεία την ιατρική με τα φάρμακα που ακολουθούσε μέχρι τότε ο αδερφός μου. Οι δύο ενέσεις μόνο τα βλαστοκύτταρα τις κοστολογούσε από ό,τι μας είπε, μας έκανε και κάποια έκπτωση υποτίθεται, 30.000 ευρώ ήταν μόνο οι δύο ενέσεις. Σε βάρος του ψευτογιατρού έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία με δόλο, ενώ φαίνεται πως αρνείται όλες τις κατηγορίες. Ήθελα να τους βοηθήσω, δεν πίστευα ότι θα τους κάνει κακό. Αυτή η εικόνα των χιλιάδων ευρώ δεν υπάρχει πουθενά στην κυριολεξία. Ούτε καν και αυτοί που τα λένε στα μέσα μαζικής ενημέρωσης θα κληθούν να τα αποδείξουν. Δεν υπάρχει το παραμικρό σε αυτή την ιστορία. Δεν θα επιτρέψω να γίνει αυτή η υπόθεση. Ναι, υπόθεση ψευτογιατρού, πισπυρίγκου, λιγνάδι. Όλα όσα καταγγέλλονται αρνείται και ο 72χρονος, εμφανιζόμενος ως γενετιστής που ζει και δραστηριοποιείται στη Γερμανία. Δεν είναι συνεργάσιμος όπως αναφέρεται με την αστυνομία. Αρνείται όλες τις κατηγορίες. Λέει ότι από το 1982. Έκανε αυτές τις θεραπείες και έχει θεραπεύσει χιλιάδες άτομα. Για να πείσουν τα θύματα τους, υποστήριζαν πως είχαν ασθενείς διάσημους πολιτικούς, καλλιτέχνες όπως και διάσημους αθλητές όπως ο Ναδάλ και ο Φέντερερ. Είχαμε πάρει μια ρηπή για τη γυναίκα μου το χέρι, είχε καρδιά σωλήνα και έτσι είχε πει να μην κάνει η κίνηση, θα τους δώσει την ρηπή να γίνει καλά. Αν κάποιος υποπτεύεται ότι κάποιος δεν είναι γιατρός, να κάνει μια καταγγελία στην αστυνομία, στον εισαγγελέα. Στον Ιατρικό Σύλλογο. Εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να τη διερευνήσουμε και τη διερευνούμε άμεσα, όπως υπάρχουν αυτή τη στιγμή καταγγελίες τις οποίες διερευνούμε. Σύμφωνα με πληροφορίες, ακόμη 5 άτομα έχουν καταθέσει στις αρχές για τον ψευτογιατρό, ενώ ο φάκελος με τις καταγγελίες σε βάρος του είναι πολύ πιθανό να μεγαλώσει ακόμη περισσότερο μετά τη δημοσιοποίηση των στοιχείων του. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, το δελτίο μας ολοκληρώθηκε. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Open στις 7 παρατέταρτο με τη Ματίνα Παπαδέα. Καλό απόγευμα σε όλους.